ηχογράφου. Δεν ξέρω αν έχετε τον χρόνο να είστε μαζί μας να τον ακούσετε. Αν πει οτιδήποτε άλλο για να αντιδράσετε ή να πείτε τη θέση σας. Πάω στο Δήμαρχο λοιπόν. Δυστυχώς κύριε Καρεκλά, έχω μια άλλη υποχρέωση στις 11 και 20. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, φαίνεται ότι το κολάνι πιάνει και την Πάφο. Δεν ακούσαμε τώρα. Και από τον κοινοτάρχη, φυσικά το γνωρίζαμε και προηγουμένως, αλλά τα πράγματα παίρνουν άλλη διάσταση. Είναι γείτονάς σας, είναι στην Πάφο που είναι η Χλώρακας, είναι αυτά τα οποία γίνονται. Τι έχεις να μας πεις εσύ? Σε έχεις παραπάνω πληροφορίες από εμάς. Κύριε Καρεκλά, καλό μεσημέρι. Αυτό το οποίο βιώνουμε και βλέπουμε σήμερα, χθες, προχθές, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ήταν κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα το συναντούσαμε. Ήταν αναμενόμενο. Εσείς κύριε Δήμαρχε, αυτά τα δύο διατάγματα τα οποία έχω πει τώρα στις 3/12 του 20 που απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλος ξένος να είναι εκεί να εγκατασταθεί στην αλλοδαπός στην Χλώρακα, διότι υπήρχε μια συσσόρευση υπερπληθυσμού εκεί, και το άλλο στις 17/11 του 21 που λέει ότι πλέον αυτόν το συγκρότημα των 250 διαμερισμάτων είναι ακατάλληλο από κάθε άποψη για να μείνει οποιοδήποτε μέσα. Και όμως εκεί μένουν 600 άτομα οι οποίοι είναι σαν έναν γκέτο. Ναι. Ο ίδιος ιδιοκτήτης αυτού του συγκροτήματος διατηρεί και ξενοδοχείο στην τουριστική περιοχή της Πάφου, το οποίο έχει ανασταλεί η άδεια λειτουργίας του και το έχει μετατρέψει και βρίσκεται στα δημοτικά όρια Πάφου. Έχω σύσκεψη την Δευτέρα για το θέμα αυτό. Ήταν προγραμματισμένη πριν από τις γιορτές, ενώ προγραμματίζαμε να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη, το οποίο εκεί στηβάζονται 250 άτομα. Εάν εφαρμοστεί το διάταγμα του δικαστηρίου που λέει καμιά εγκατάσταση άλλη στη Χλώρακα, τα 350 αυτά άτομα στις επόμενες 15 μέρες θα εγκατασταθούν στο κέντρο της πόλης της Πάφου. Και αν ο Δήμαρχος Πάφου πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών και με τις παρεμβάσεις του και με την επιρροή του και με τις δημόσιες παρεμβάσεις βγάλει ένα διάταγμα ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν άλλοι αλλοδαποί στο κέντρο της Πάφου, όλοι αυτοί οι αλλοδαποί θα φύγουν να πάνε στο κέντρο της Γεροσκήπου. Και αν βγάλει διάταγμα η Γεροσκήπου ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν γιατί υπάρχει υπερσυγκέντρωση, θα πάει στο κέντρο του χωριού της Έμπας. Και αν φύγουν από την Έμπα, θα πάει στην τουριστική περιοχή της Κισόνεργας. Άρα, γιατί σας λέω αυτή την αλυσίδα των πραγμάτων? Για να σας δείξω ότι το κράτος απέτυχε. Είναι ήδη πολύ αργά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα πλέον για να γίνει σοβαρή διαχείριση αυτού του θέματος. Το μόνο που έχω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι με αυτά που βλέπω, με αυτά τα οποία ξέρω, με την έλλειψη προσωπικού που έχει η αστυνομία, την παντελή, περιμένουν τώρα να στείλουν ΜΑΒ. Βρίσκουν αστυνομικούς και τους οικετεύουν να πάνε υπερορίες για να συμπληρώσουν τα περίπολα ψες. Οι αστυνομικοί τέθηκαν σε φυγή όταν πήγαν εκεί και ήταν 150 οι Σύριοι εκεί. Οι αστυνομικοί έτρεχαν να γλιτώσουν, από τις πέτρες και από τις μπουνιές. Και ανασυντάχθησαν και πήγαν μετά από 1,5-2 ώρες και προφανώς δεν βρήκαν κανέναν εκεί, γιατί όλοι είχαν αποχωρήσει και πάει στα σπίτια τους. Αυτά τα φαινόμενα τώρα, κύριε Καρεκλά, θα είναι καθημερινά πλέον. Έχουν δημιουργηθεί φατρίες, η κάθε φατρία έχει τον αρχηγόν της, υπάρχει κύκλωμα από πίσω το οποίο εκμεταλλεύεται τους Σύριους, υπάρχουν οι αρχηγοί και από κάτω υπάρχει μια καθετοποιημένη δομή, οι οποίοι είναι αυτοί που επικοινωνούν και φέρνουν τους παράνομους μετανάστες έναντι αμοιβής από τα κατεχόμενα. Υπάρχει στην οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, υπάρχει εκεί το γραφείο, το παράνομο, όταν λέω γραφείο εντός εισαγωγικών, το οποίο είναι ο γνωστός Σύριος, ο οποίος παίρνει τις 4.000 δολάρια και τους φέρνει από τα κατεχόμενα. Στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας υπάρχει ο έμπορος ναρκωτικών, ο οποίος είναι εις γνώση της αστυνομίας, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα η αστυνομία, αυτό λέει. Αυτό είναι το κράτος μας. Τέλος, τελεία, αυτοί είμαστε. Να μην απατώμεθα. Υπάρχει ο έμπορος ναρκωτικών. Πάρα πολλοί Σύριοι που έρχονται
αμείβουν το διακινητή τους με ποσότητα ναρκωτικών η οποία πωλείται για να εξοφλήσει το κόστος που χρειαζόταν να πληρώσει τον διακινητή. Οι διακινητές στη συνέχεια επικοινωνούν με τις συγκεκριμένες κοπέλες δικηγόρους είτε εδώ είτε στη Λευκωσία με τις οποίες γίνεται η αίτηση για το πολιτικό άσυλο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Αφρικανούς. Ρίστο Παρόδο, εδώ θα σας πω κάτι να συμπληρώσω. Οι πληροφορίες μου που έχω τρέχοντας αυτό το θέμα είναι ότι μια ομάδα δικηγόρων παίρνει τουλάχιστον μηνιαίως λόγω συμπλήρωσης αιτήσεων για άσυλο γύρω στις 37.000 λίρες, ευρώ το μήνα, κάθε γραφείο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που λες μπορεί να είναι και λίγα, αγαπητέ Καρεκλά. Είναι 1.000 ευρώ το κεφάλι για να γίνει η πρώτη αίτηση. Υπάρχει το κύκλωμα. Στο κύκλωμα συμμετέχουν Κύπροι του Λευκού Κολάρου. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχουν υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι που εγκατελειμμένα κτίρια ιδιοκτησίας τους τα έχουν μετατρέψει σε χώρους και τους ενοικιάζουν και μπαίνουν στο κάθε διαμέρισμα 8 και 10. 8 και 10 άτομα παίρνουν 100 ευρώ. Όταν κάποιος μένει ανά δύο παίρνει 75 ευρώ. Υπάρχει διεύθυνση που έχω ξανακάνει την καταγγελία και την έχω πει την οδόν της συγκεκριμένη που υπάρχουν 30 και 40 αλλοδαποί δηλωμένοι σε μία διεύθυνση. Έναν κράτος ανύπαρκτο. Μόνο δηλώσεις. Μόνο να μας λένε ότι θα βάλουν σειρματόπλεγμα για να μην έρχονται από τα κατεχόμενα. Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Εδώ η εφαρμογή του νόμου είναι ένα σώμα που τον κάνει. Δεν την κάνει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο βγάζει τα διατάγματα. Ένα σώμα είναι και δεν διάκει με εχθρικά προς το σώμα. Για την αστυνομία. Αυτό λέω εγώ. Το οποίο υπάρχει και η πολιτική που οδηγείται στην αστυνομία. Για να είμαι δίκαιος με την αστυνομία, αν έχουν πολλές ελλείψεις και πολλές παραλήψεις. Ξέρουν τους εμπόρους ναρκωτικών και δεν κάνουν τίποτα. Ξέρουν τους εγκληματίες και δεν κάνουν τίποτα. Όμως, σοβαρή έλλειψη προσωπικού, σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού είναι το ένα. Και το δεύτερο, τι μου απαντούν κάποιοι αξιωματικοί. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Καλά Δήμαρχε, αν βγούμε και βρούμε 50-100-200 που διαμένουν παράνομα σε ένα διαμέρισμα, έπρεπε να μένουν 2, μένουν 8. Σημαίνει ότι τους 6 πρέπει να τους απομακρύνουμε. Στην άλλη πολυκατοικία μένουν 100 ενώ έπρεπε να μένουν 20. Τους 80 πρέπει να τους απομακρύνουμε. Πού θα τους πάρουμε. Βρίσκομαι τον νόμο και τους συλλαμβάνομαι. Πού θα τους πάρουμε. Δεν υπάρχουν ούτε κρατητήρια να τους πάρεις, ούτε δομές υπάρχουν για να τους πάρεις. Και έκανε και το έγκλημα, έγινε και το μεγάλο έγκλημα, οι αιτητές πολιτικού ασύλου να έχουν δικαίωμα εργασίας. Ενώ αυτό το έγκλημα εκ πρώτης όψεως καλά παρά να τους ταΐζομε και παρά να τους πληρώνουμε επιδόματα να πάνε να πληρώσουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγίναμε η πιο ελκυστική χώρα για να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες γιατί έχουν αυτόματα άδεια ανεργασίας. Με μία απλή αίτηση για πολιτικών άσυλων αποκτάς αμέσως άδεια ανεργασίας. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μοναδικό παράδειγμα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, θα το μελετήσω να δω και άλλες χώρες. Μελέτησα 2-3, αλλά δεν ισχύει. Είμαστε η μοναδική χώρα που δίνουμε ουσιαστικά από την πίσω πόρτα βίζα εργασίας για 4 χρόνια διαμέσου της υποβολής αίτησης για πολιτικό άσυλο με δεδομένο ότι κάνει 4-5 χρόνια. Και από εδώ και πέρα, αγαπητέ Καρεκλά, όταν έχεις 12.000 αιτητές με τους δικαστές που έχουμε και με τις αποφάσεις που βγαίνουν, με τον ρυθμό που βγαίνουν οι αποφάσεις, όχι σε 4 χρόνια θα βγαίνουν οι αποφάσεις, θα κάνουν 10 χρόνια να βγάλουν αποφάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γλύνω και λέω, για να δείτε όλο το μέγεθος του προβλήματος. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Έκλεισα κύριε Καρεκλά, είναι ότι και αν ακόμη πλέον απορριφθεί ο αιτητής πολιτικού ασύλου, δεν υπάρχει ο τρόπος να τον επαναπατρίσεις πίσω στη χώρα του εκτός τους Γεωργιανούς. Όλοι οι υπόλοιποι από την Αφρική, από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν δεν δέχονται οι χώρες τους
να τους επαναπατρίσεις.